Τα ευρωπαϊκά προγράμματα προώθησης των εξαγωγών και γενικότερα προώθησης των αγροτικών προϊόντων σε συνδυασμό με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων ήταν το θέμα το οποίο απασχόλησε το άτυπο συντονιστικό όργανο της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας μετά από σχετική πρόσκληση που έγινε από τον βουλευτή Δράμας του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστο Καραγιαννίδη. Είχαμε την Παρασκευή μια ενδιαφέρουσα συνάντηση εδώ με πρωτοβουλία του βουλευτή του κ. Καραγιαννίδη για την ορθολογικότερη διαχείριση των υδάτινων πόρων, για τη δυνατότητα χρηματοδότησης μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα, και από την όλη προσπάθεια αυτή έχουν καταγραφεί προβλήματα, ιδιαιτερότητες και δυσκολίες τις οποίες θέλουμε να ξεπεράσουμε ώστε να στηρίξουμε και να βοηθήσουμε τον αγροτικό πληθυσμό, ο οποίος πραγματικά δίνει το δικό του αγώνα ώστε να ελαχιστοποιήσει το κόστος παραγωγής έχοντας φτηνότερο νερό για την άρδευση των αγροκτημάτων. Παράλληλα, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Δράμας, η διαχείριση των υδάτινων πόρων μαζί με τα αντιπλημμυρικά έργα δίνουν ένα ακόμη σύν στην ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα στην περιοχή της Δράμας. Στην προσπάθεια αυτή έχει δοθεί ένα εκατομμύριο για τον καθαρισμό των καναλιών στα όρια του νομού και γύρω στις 300.000 ευρώ για τις καταβόθρες του οχυρού στο Δήμο κάτω Ευρωκοπίου. Πιστεύουμε ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε κανένα πρόβλημα, γιατί γίνεται μια συστηματική και πολύ προσεκτική δουλειά ώστε και από τα κλαδιά και τα δέντρα τα οποία έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα να καθαριστούν, αλλά και να γίνει εμβάθυνση της κήτης των ποταμών.